Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το οξύ ως απλά μόνο ένα μέσον τέλεσης εγκλήματος. Θα μπορούσε στη θέση του οξέως να ήταν πιστόλι, να ήταν μαχαίρι, να ήταν οτιδήποτε, ένα ρόπαλο ή ένα τσεκούρι. Έχουν συμβεί τέτοια. Δυστυχώς, η μέθοδος που χρησιμοποιεί ως μέσον το οξύ, επειδή έχει πολύ παραμορφωτικά αποτελέσματα και είναι και ιδιαίτερα επώδυνη, ευαισθητοποιεί πάρα πολύ την κοινωνία. Και ειδικά στο τελευταίο έγκλημα, προσωπική μου άποψη είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο ο τρόπος που χειρίστηκαν την υπόθεση στα μέσα, όχι πάντα ο καλύτερος, που κακά τα ψέματα δημιουργεί συγκεκριμένες εντυπώσεις. Κύριε Δασκαλάκη, αυτός που έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι το σκέφτεται έτσι. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν σκέφτεται κανείς τις συνέπειες όταν έχει αποφασίσει να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα και μάλιστα με τον συγκεκριμένο διδεχθεί τρόπο. Είναι συνήθως υπό το βάρος, υπό τη φόρτιση μιας κατάστασης η οποία ψυχολογικά προφανώς δεν είναι φυσιολογική. Και δεν σκέφτεται ότι θα πάω τόσα χρόνια φυλακή, εν πάση περιπτώσει θα πάω λιγότερα χρόνια φυλακή. Νομίζω δεν είναι αυτή η πρωταρχική σκέψη και αυτό δεν οθεί αυτό τους ανθρώπους στο να εγκληματούν. Ο ανταγωνισμός, η ανάγκη να υπερισχύσουμε, η ανάγκη να προβληθούμε, να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι καθολικά διαπιστωμένο. Το ερώτημα είναι πώς αυτός, αν θέλετε, ο ανταγωνισμός μπορεί να μετατραπεί σε αυτό που λέμε ευγενία άμυλα. Γιατί και στον αθλητισμό που θεωρείται ένα ευγενές, μια ευγενής δραστηριότητα, υπάρχει ζήλια, αντιπαλότητα, γιατί ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος. Μέσα στην επιστήμη υπάρχουν ζήλιες, μέσα στο δικό σας επάγγελμα, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχουν παντού, έτσι δεν είναι? Στο δικό μας το σκέφτομαι παραπάνω. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτή, αν θέλετε, η ανταγωνιστικότητα, η ζήλια, πώς κάπου γίνεται με κάποιους κανόνες οι οποίοι προωθούν την κοινωνία μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, αν δύο επιστήμονες ανταγωνίζονται, θα το πούμε για το COVID. Ποιος να βρει πρώτος το εμβόλιο για το COVID, είναι καλός ανταγωνισμός. Που έχει, αν θέλετε, μέσα τη ζήλια, την ανάγκη υπεροχή και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς όμως φτάνει στις άλλες πολύ ακραίες ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές του φθόνου, του μίσους, της εκδίκησης και στο τέλος του εγκλήματος. Να επανέλθω στο ερώτημά σας, αυτές οι ακραίες μορφές του φθόνου είναι κάτι το στιγμιαίο ή είναι μια συμπεριφορά που είχε και προηγούμενες παρόμοιες συμπεριφορές? Θα έλεγα ισχύουν και τα δύο, αλλά να σας πω κάτι, μια απλή σκέψη. Κανένας δεν είναι έτσι ένας πολύ ήσυχος και καλός άνθρωπος και κάποια μέρα το πρωί σηκώνεται και λέει «Εγώ θα πάω να πετάξω το βιτριόλι στην κυρία Κούνεβα». Για να φερθώ σε ένα ιστορικό γεγονός, να αποφύγουμε τα τωρινά. Κανένας δεν σηκώνεται ξαφνικά ένα ωραίο πρωί και λέει «Εγώ θα πάω να βιάσω». Κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί και λέει «Εγώ θα πάω να σκοτώσω, γιατί μου πήρε το μισό μου χωράφι». Υπάρχουν, νομίζω, αυτό που λέμε το pattern της συμπεριφοράς, δηλαδή πολλά δεδομένα σε αυτόν τον άνθρωπο τα οποία οδηγούν σε αυτή την ακραία συμπεριφορά. Δύσκολο. Κατά τη γνώμη μου, το παιδί θα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό το σπίτι και θα πρέπει να μπει σε μια μακρόπνοη ψυχοθεραπεία, διότι μπαίνει και εκείνη στον κύκλο της επανάληψης. Δηλαδή, όσο και αν καταφέρει να αποθήσει το γεγονός, όσο πιο μικρή είναι, τόσο το αποθεί περισσότερο. Αλλά αν είναι μια έφηβη, ας πούμε, σκεφτείτε τι σχέσεις μπορεί να κάνει αυτό το κορίτσι, πάνω σε τι κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, από τη στιγμή που στο ίδιο της το σπίτι έχουν δημιουργηθεί αυτές οι καταστάσεις. Άρα, σχεδόν η σεξουαλική της ζωή και το αίσθημα εμπιστοσύνης είναι καμένες υποθέσεις. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να ξεπεραστεί από ένα παιδί στο πέρασμα των ετών ή πάντα θα την κουβαλάει σαν έναν εφιάλτη? Αν ξεπεραστούν οι πρώτες επιπτώσεις, που είναι ή η επανάληψη του γεγονότος, οπότε έχουμε μικρές λολίτες κατά μία έννοια, ή σοβαρές καταθλίψεις και απόπειρες. Μάλιστα. Στην περίοδο της καραντίνας αυξήθηκαν και τα περιστικά κακοποίησης ηλικιωμένων ανθρώπων. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει, είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει, αλλά απλά είναι πάρα πολύ άγνωστο σε μας, γιατί δεν ασχολείται κανείς με τα θέματα των ηλικιωμένων και την κακοποίηση των ηλικιωμένων.
Κακοποίηση θα μπορούσαμε να πούμε στην περίπτωση αυτή της καραντίνας ότι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι έμειναν μόνοι τους μέσα στα σπίτια τους. Δεν υπήγαν, ούτε τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ούτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων που ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε λοιπόν μία αύξηση στην περίπτωση αυτή ότι πάρα πολλοί μεγάλοι άνθρωποι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ξέρετε, θέλανε κουράγιο. Είχαν πανικό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν μόνο ανάγκη από τη διατροφή τους κλπ. Είχαν πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Και αυτό και τώρα ακόμα προσπαθούμε να το... Γιατί υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εμείς χειριζόμαστε τώρα μαζί με 5 άλλες χώρες για να δούμε τις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αυτοί την εποχή της καραντίνας τι πέρασαν και θα το δούμε φυσικά και αργότερα, όπως θα το δούμε και στα ζευγάρια και σε όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο της καραντίνας. Το χαρακτηριστικό που θα μπορούσα να πω, που μίλησε η κυρία Γερακάκη, μπορώ να πω ότι υπήρχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις περιπτώσεις των τηλεφωνημάτων. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, δεν είχαν όμως διάρκεια. Η διάρκεια αυτή είχε να κάνει με το ότι ο σύζυγος, ο κακοποιητής, ήταν μέσα στο σπίτι. Έπαιρνε κάποια στιγμή, έπαιρνε είδηση ότι μιλούσε η γυναίκα σε κάποιον. Μπορεί να μιλούσε μια φίλη της, μπορεί στη μητέρα της, μπορεί οποιοδήποτε. Όμως, όταν εκείνος είναι υποψιασμένος, νόμιζε ότι το κατήγγειλε εκείνη την ώρα, οπότε της έπαιρνε το τηλέφωνο. Πάντως ήταν μια ξαφνική διακοπή των τηλεφωνημάτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, πάρα πολλές επικοινωνίες μέσω email, μέσω μηνυμάτων. Χαιρόμαστε που εφαρμόσαμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, διότι είδαμε ότι οι γυναίκες οι οποίες ήθελαν να βρουν ένα πάτημα και έναν τρόπο στο να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια, μπόρεσαν και άδραξαν κάθε ευκαιρία που εμείς τους προσφέραμε. Και είδαμε ότι βοηθήθηκαν, γιατί στην πορεία των εξελίξεων αυτά που πήραμε ως ανατροφοδότηση είναι ότι υπήρχε μία ευημερία στην οικογενειακή σχέση από εκεί και έπειτα. Μάλιστα. Είχαμε τηλεφωνήματα. Αυτό που είναι ιδιαίτερο σημαντικό να τονιστεί είναι ότι εμείς σαν φορέας, παρότι η γραμμή μας λειτουργεί για να καλύπτει, ή μάλλον έτσι ξεκίνησε, γιατί βλέπουμε ότι πλέον δεν συμβαίνει αυτό, για την Κρήτη και τα γύρω νησιά. Στην περίοδο της καραντίνας, να σας πω ότι είχαμε κλήσεις από όλη την Ελλάδα.